Δεν είναι ο πόλεμος, αλλά οι κυρώσεις. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία ενήργησε εγωιστικά, διότι προκάλεσε τον πληθωριστικό σεισμό που συγκλονίζει τον πλανήτη και εκτοξεύει τις τιμές στα καύσιμα και τα βασικά είδη διατροφής. Τονίζω ότι η ευθύνη γι' αυτό βαρύνει εξ ολοκλήρου τις ελίτ των δυτικών χωρών, που είναι έτοιμες να θυσιάσουν τον υπόλοιπο κόσμο για να διατηρήσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμα ότι η ρωσοφοβία της Δύσης πλήττει τις δυτικές οικονομίες και θα φέρει πείνα σε όλο τον κόσμο, ενώ η Ρωσία αναμένει συγκομιδή ρεκόρ στα σιτηρά. Αναμένεται καλή σοδειά φέτος. Η συγκομιδή σιτηρών μπορεί να φτάσει τους 130 εκατομμύρια τόνους, μέσα σε αυτούς 87 εκατομμύρια τόνοι σιταριού. Εάν συμβεί αυτό, και θα βασιστούμε σε αυτό, τότε θα καταγραφεί ρεκόρ σε ολόκληρη την ιστορία της Ρωσίας. Από το Τόκιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισελ έστειλαν μήνυμα σύμπνοιας με την Ιαπωνία και πρόθεσης για ακόμα βαρύτερες κυρώσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποίησε για την ανησυχητική, όπως είπε, σύνδεση της Ρωσίας με την Κίνα. Και αυτό με φέρνει στη Ρωσία, που είναι σήμερα η πιο άμεση απειλή για την παγκόσμια τάξη, με το βάρβαρο πόλεμο κατά της Ουκρανίας και το ανησυχητικό σύμφωνό της με την Κίνα και το κάλεσμα για νέες και πολύ πιο αυθαίρετες διεθνείς σχέσεις. Η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν ότι θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους απέναντι σε μια πιο διεκδικητική Κίνα.